Να καλημερίσω αμέσως τον καλό μου φίλο και συνάδελφο, τον Χάριτο Θεοφράστου, ο οποίος είναι μαζί μας για να μας βοηθήσει να δούμε ένα θέμα. Καλημέρα, Χάριτο. Καλημέρα σε όλους, καλημέρα σε όλους τους φίλους και τηλεθεατές. Είναι ένα θέμα που το λέμε συχνά πυκνά. Παίρνουν τα δελτία από την αστυνομία, πάλι νεκροί από θανατηφόρα, τροχαία. Πάλι νεκροί από θανατηφόρα και ιδιαίτερα τώρα που ανοίγει η περίοδος καλοκαιρινή προς τη Χαλκιδική. Υπάρχουν διάφορα σημεία τα οποία είναι ιδιαίτερα, θα έλεγα, πεπονόφουδες για όλους. Ο δρόμος Χαλκιδικής είναι μια πολύ πονεμένη ιστορία. Μην ξεχνάμε ότι αυτός ο δρόμος είναι 40 ετών. Έχει γίνει επί χούντας το 69, ναι. Και από τότε μέχρι τώρα έχουν γίνει ελαχιστότατες επεμβάσεις. Τώρα, ότι η φάρδη είναι λίγο εδώ, η φάρδη είναι εκεί. Δεν λύνει τα προβλήματα. Δεν λύνει τα προβλήματα. Η τροχέα προσπαθεί λίγο να εξομαλύνει την κατάσταση με την επιστροφή, με, το γνωστό, με τη γνωστή μέθοδο. Με τους πόνους. Μεγαλώνουμε λίγο το ένα το ρεύμα. Είναι για και αυτό. Να είναι καλύτερη η διέλευση των οχημάτων, αλλά δεν είναι η λύση. Ευχαριστούμε τον κύριο Πέτρου. Να είναι καλά. Ναι, αναρωτήστε κάτι. Ναι, μισό από τον κύριο Πέτρου. Ναι. Τον κύριο Πέτρου ή και ο κύριο Θεοφράστου θα ξέρει. Βεβαίως, όπως είπε και ο κύριο Θεοφράστου, είναι πολύ βασικό γιατί ανέφερε τον εκνευρισμό των οδηγών και λοιπόν να τηρεί κανείς τον κώδικα οδική κυκλοφορίας, η οδηγή καταρχήν, η, με την κατάλληλη αστυνόμευση να επιβάλλεται αυτό και από την τροχέα, η ποιότητα κατασκευής των δρόμων και όλα αυτά. Αλλά εγώ θέλω να ρωτήσω το εξής, επειδή προέρχομαι από τη βιομηχανία, όπου ένας από τους βασικούς στόχους είναι να γίνεται ανάλυση των περιστατικών, ακόμα και των παρολίγων, και να βρίσκονται τα αίτια που οδηγούν σε ένα ατύχημα, σε ένα παρολίγον ατύχημα. Αυτό γίνεται ποτέ από την τροχέα. Γίνεται πάρα πολύ μεγάλη δηλαδή, ανάλυση. Δηλαδή, όταν έχουμε τόσα περιστατικά, όπως λέτε, επαναλαμβανόμενα το ένα μετά το άλλο. Ευχαριστούμε τον κύριο Πέτρο για να μην το κρατάμε. Μην είστε καλά, συνάδελφοι. Δεν γίνεται κάποια ανάλυση αυτών των περιστατικών, όπου να πει κανείς, όπως λέτε, εδώ θα μας έσωζε αν είχαμε μία μπαριέρα. Ή εδώ πρέπει να κάνουμε αυτή την αλλαγή στο οδόστρωμα. Υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη ανάλυση των ατυχημάτων. Υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη γνώση. Ακριβώς και στο πιο χιλιόμετρο του πιο εθνικής ή επαρχιακής οδού. Αλλά δεν λαμβάνονται τα μέτρα. Αν θέλουμε αυτό, αλλά δεν έχουν πάρθει ποτέ μέτρα. Εξάλλου δεν χρειάζεται ανάλυση για να ξέρουμε τα 3-4 χιλιόμετρα από τη γέφυρα της Ποτίδας μέχρι τα Μπουδανιά θρυνούμε συνέχεια νεκρούς. Μία... Ούτε χρειάζεται ανάλυση. Βγαίνουν συνέχεια. Ο κύριο Θεοφράς, ο οποίος είναι στο αντικείμενο του παραπολιτικού. Πλέον ειδικού. Και θα σας πω τώρα για την ανάλυση. Άρα είναι μια ανάλυση η οποία τελικά δεν καταλήγει. Η οποία είναι όπως είναι οι επιτροπές στην Ελλάδα. Επειδή ανακριθήκατε προηγουμένως και είχαμε και μια. Διένεξη εισαγωγικά για τις προτάσεις και για τις επιτροπές. Να ρωτήσω το εξής. Ο κύριος Θεοφράστου το ξέρει. Ένας οδηγός ο οποίος είναι Έλληνας στην καταγωγή και είναι στη Γερμανία. Πώς οδηγεί στη Γερμανία και πώς οδηγεί την επόμενη μέρα όταν έρχεται στην Ελλάδα με άδεια. Άρα βάζετε το θέμα της στήρησης του κώδικου οδικής κυκλοφορίας από τον ίδιο τον οδηγό. Για ποιο λόγο γίνεται. Αλλάζει η νοοτροπία. Συναντάει μια νοοτροπία. Είναι το κλίμα. Είναι η ψυχολογία. Εγώ έχω κλίμα. Έχω άποψη. Είναι προσαρμογή στα ελληνικά δεδομένα. Ακριβώς. Γι' αυτό ακριβώς ότι επί χρόνια έχει σημασία και το ελληνικό κράτος. Δεν φταίει το κράτος, κύριε. Φταίει ο πολιτισμός, κυρία μου, με συγχωρείτε. Είναι θέμα πολιτισμού. Δεν είναι θέμα αστυνόμευσης που είπατε πριν. Δηλαδή δεν μπορεί η αστυνόμευση να έχουμε κάθε 10 μέτρα έναν ποιος θα μιλάει στο κινητό. Πώς θα αστυνομεύσουμε δηλαδή το κινητό που έχει το παιδί του. Πώς θα αστυνομεύσουμε συνέχεια αυτούς που μπαίνουν στη λωρίδα ανάγκης. Υπάρχει λωρίδα ανάγκης όταν γίνεται στην Χαλκιδική. Και είστε εκεί και περνάνε διάφοροι έξυπνοι, πώς να τους πω, γιατί άλλη λέξη δεν μπορώ να χρησιμοποιήσω, δεν μαλώσει ο κύριος Αμπατής και το ραδιοτηλεοπτικό συμβούλιο. Αυτό. Πώς θα εκνευριστώ όταν πάω στο φαν. Όλο αυτό μας δημιουργεί το effect, το αποτέλεσμα που λέει ο φίλος Αντώνης. Ανέφερα αυτό το σχόλιο γιατί για παράδειγμα στον περιφερειακό δεν έχω δει ποτέ να υπάρχει μια εποπτεία και μια αστυνόμευση στοιχειώδης για χίλια δυο παράνομα τα οποία γίνονται. Αλλά αν δεν γίνεται, δεν θα μας πειράξει να ξέρουμε ότι υπάρχει και ένα περιπολικό σε κάθε. Δεν μπορεί να υπάρχει. Δεν έχει αντιληφθεί ποτέ η πολιτική ηγεσία των Υπουργείων το πόσο υπεύθυνη είναι το Υπουργείο Μεταφορών στο να έχουμε έστω και 10, 20, 100 λιγότερους νεκρούς παρά αύξηση. Επειδή βιάστηκαν και ρίξανε το βίντεο, αυτό λοιπόν έχει έναν άνθρωπο που μεταφέρει, είναι νεκρό το άτομο το οποίο μεταφέρει. Ουσιαστικά είναι συμβολικού αλληγορικού χαρακτήρα η μεταφορά. Λέει ότι αυτό το άτομο το νεκρό κάλλιστα με το αίμα μπορεί να σωθεί. Και κάποια στιγμή θεωρητικά παίρνει αίμα και τον αφήνει και προχωράει κανονικά μέσα στο σύνολο, στο υπόλοιπο πλήθος, σαν να μην συνέβη τίποτα. Είναι αλληγορικού συμβολικού χαρακτήρα. Δεν είναι τρομακτικό. Πιστεύετε ότι θα κάνουμε. Να, τον αφήνει, σηκώνεται και πήρε το αίμα που έπρεπε να πάρει και συνεχίζει
σαν να μην συνέβη τίποτα. Δηλαδή, είναι μηνύματα που περνάνε. Είναι πολύ έντονα και σοκαριστικά μηνύματα. Οποία... Και εδώ εγώ είμαι ένα δεν σοκάρει. Πιστεύω ότι λειτουργούν στου Βόρειο Ευρωπαίου τα σοκαριστικά και σε εμά ναι, αυτό είναι λίγο πιο light. Γιατί κάνουμε ζάπινγκ αν δούμε σοκαριστικά. Δεν θέλουμε να ακούμε στεναχωρεμένα. Μα μένει το μήνυμα παρόλο που. Μένει και πρέπει κάτι να κάνουμε για την αιμοδοσία που είναι πάρα πολύ σοβαρό. Λοιπόν, αυτό θέλουμε να περάσουμε σήμερα και το θέμα τη αιμοδοσία είναι ένα κομμάτι γιατί δυστυχώ. Όπω και τη δωρεά δώσε αίμα και σώσε το παιδί σου. Έτσι. Οποιοδήποτε παιδί. Οποιοδήποτε παιδί. Φαντάζομαι ότι τα μηνύματα τα περάσουμε. Θα θέλω θεμά να σα ευχαριστήσω. Και εγώ σε ευχαριστώ και τον κύριο Θεοφράστο και τον κύριο Θεστερίδη. Χάρηκα πολύ. Έτσι. Να γίνει και μια πρόταση. Σε μια θερμά. Χώρα τη Ευρωπαϊκή Ένωση, ο σεβασμό τη θρησκεία και τη προέλευση του κάθε ανθρώπου είναι δεδομένο και αδιαμφισβήτητο. Και μάλιστα πρέπει να πω ότι και εμεί ω χώρα, αλλά και η κεντροδεξιά παράταξη, έχουμε ζητήσει και διεκδικήσει αυτό το δικαίωμα και για του ανθρώπου που είναι εδώ, αλλά και για του Έλληνε που είναι σε άλλε χώρε, όπω για παράδειγμα τον ίδιο σεβασμό ωραία. Από την Τουρκία. Λοιπόν, ένα σχόλιο. Ο σεβασμός είναι μια πολύ ωραία λέξη, αλλά σε επίπεδο περιεχομένου χάνει το νόημά της όταν, παράδειγμα, στην Ευρωπαϊκή Ένωση το Ευρωπαϊκό Σύμφωνο Μετανάστευσης στρατιωτικοποιεί την Ευρωπαϊκή Ένωση και διώχνει κατευθείαν τους μετανάστες πίσω. Αυτό είναι μια δική πίσω... σας ερμηνεία, θα μας αυτό είναι, γι' αυτό και εμείς ως ΣΥΡΙΖΑ ζητούμε καλά, την κατάργηση αυτού του κατάπτυστου ευρωπαϊκού σχεδίου για την μετανάστευση. Είναι κατάπτυστο. Όταν, Την λαθρομετανάστευση, η Ευρωπαϊκή Ένωση την έχει σε πολύ υψηλή προτεραιότητα, λέγοντας ότι πρέπει να επιληθούν άμεσα προβλήματα και να αποτραπεί η λαθρομετανάστευση. Να τους στέλνουμε κατευθείαν πίσω. Αυτό είναι για τους ανθρώπους και διαφορετικά το πολιτικό άσυλο από τις άλλες μορφές μετανάστευσης.